Κάποιος πάει στο δικαστήριο κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κυρία Κυθρεώτου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αρχικά η θέση του οργανισμού ήταν ότι μας πάνε στα δικαστήρια, εμείς έχουμε τη θέση μας και είναι αυτή. Πρέπει να έχουν τη μόνιμη διαμονή τους στις ελεύθερες περιοχές. Μετά είδαμε ομάδες να παίρνουν εξαιρέσεις. Τι γίνεται τώρα, πώς θα διαχειριστούμε αυτό το θέμα? Καταρχήν να πούμε ότι δεν πρόκειται για θέση. Εδώ ο οργανισμός ως εκτελεστική εξουσία πλέον εφαρμόζει μια νομοθεσία και με βάση αυτή τη νομοθεσία, αυτή τη στιγμή, οι εισφορείς δεν συνδέονται με τους δικαιούχους. Για να είναι κάποιος δικαιούχος θα πρέπει να έχει τη συνήθη διαμονή του στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές. Και όσο αφορά τους εισφορείς, συνεισφέρουν όλοι όσοι έχουν εισοδήματα στη Δημοκρατία. Υπήρξαν όμως εξαιρέσεις για κάποιους. Θα επανεξετάσουμε το θέμα όμως. Σκέφτεστε αυτό το πράγμα να έρθετε σε συνεννόηση με τη Βουλή? Θα να ρωτήσετε με... Δεν άκουσα. Σκέφτεστε να έρθετε σε συνεννόηση με τη Βουλή για να υπάρξει κάποια αλλαγή στη νομοθεσία για αυτό το θέμα? Αντιλαμβάνεστε όπως έχετε και εσείς πει ότι αυτή η υπόθεση αυτή τη στιγμή εξαιμεί ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου και είναι πλέον το αρμόδιο να αποφασίσει όσον αφορά τις νομοθετικές διατάξεις του νόμου μας. Άρα θα περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου πρώτα και μετά βλέπουμε για τη διαχείριση του θεμάτους. Λογικά ομιλούντες, ναι. Να είστε καλά, κύριε Κυθρεώτου.